Λοιπόν, κυρία Κανέλη, καλώς ήρθατε στο 7. Καιρό έχουμε να το πούμε. Καλώς ήρθατε. Θέλω να αρχίσουμε με τις πολιτικές εξελίξεις, βεβαίως, οι οποίες αυτή τη βδομάδα υφάνθηκαν πάνω στη δήλωση εδώ στην ΕΡΤ του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Κινήματος Αλλαγής, του κυρίου Ανδρουλάκη. Θέλω να την κρίνετε, την ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι αν προχωρήσει μια κυβέρνηση συνεργασίας, δεν θα είναι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος πρωθυπουργός. Ο ένας είναι θα μου επιτρέψει να σας πω. Ο άλλος ο κύριος Τσίπρας. Δεν την παίρνω. Οφείλω να μην την πάρω πολύ σοβαρά αυτή τη δήλωση. Γιατί? Γιατί είναι μια δήλωση που την κάνει γκρουπιέρης. Γκρουπιέρης. Παρακαλώ. Και νομίζω ότι είναι πολύ προσβλητικό ακόμα και για τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ. Τι θέλετε δηλαδή. Πλειοδοτήστε. Μαύρο-κόκκινο. Θα με ξεζοδοτήσετε με έναν τον γκρουπιέρη. Θα ψηφίσετε και θα πάρω αυτά και θα τα ποντάρω που θέλω εγώ. Μετά. Θα τα ποντάρω στο μαύρο, θα ποντάρω στο κόκκινο, θα ποντάρω στο. Θα ψηφίσω ή τον έναν ή τον άλλον, αφού κάνω μαζί του ένα παζάρι, να μην είναι ούτε ο ένα ούτε ο άλλο και να είναι, ξέρω εγώ, βοηθό γκρουπιέρι. Δεν είναι σοβαρή η δήλωση αυτή, κατά την άποψή μου, δεν είναι σοβαρή. Δεν ακούγεται όμω. Είναι παζαρτζίδικη. Είναι συνήγορο του διαβόλου. Είναι παζαρτζίδικη. Όταν μιλάμε για μια κυβέρνηση συνεργασία, να υπάρχει ένα πρωθυπουργό κοινή αποδοχή και από τα δύο κόμματα. Κοιτάξτε, δείτε, όταν πας σε μια συνεργασία, υπάρχουν οι απόψεις που πας, λέω τώρα, με τα αστικά κριτήρια, πας με βάση προγράμματα και ιδέες. Άμα δεν πας με βάση προγράμματα και ιδέες και πας με βάση τον πορτιέρι, ποιος θα μπει και ποιος δεν θα μπει. Και τα δύο κόμματα. Ποιος θα κάτσει σε ποια καρέκλα. Το ΠΑΣΟΚ το έχει και σημαία του. Ναι, αυτό, σε ποια καρέκλα. Σε ποια καρέκλα. Προγραμματική δηλαδή, σύγκριση. Δεν καταλαβαίνω ο ουδέτερος τρίτος ή ο πέμπτος τρίτος, ώστε αυτός που θα ψηφίσει να μην ξέρει και ποιος είναι και καν ο προτινόμενος τρίτος. Έχει ο κύριος Μενιζέλος και λέει ότι αυτά τώρα συζητάμε για τα αυτονόητα και όποιος αναφέρεται στα αυτονόητα χαρακτηρίζεται και ενδιαφερόμενος από πάνω. Κοιτάξτε μεταξύ μας τώρα. Αν είσαι ενδιαφερόμενος, το λες. Αν δεν είσαι ενδιαφερόμενος, δεν μιλάς καθόλου. Ναι. Και ανάμεσα και. Όχι, εγώ για τα αυτονόητα ανέφερα. Ακούστε, αυτό το παίγνιο και μάλιστα μετά από αυτό το τραγικό δυστύχημα, αυτό το έγκλημα. Γιατί ως αποτέλεσμα είναι δυστύχημα, είναι όμως δυστυχώς προϊόν εγκληματικής πολιτικής, ευρωπαϊκής, ελληνικής, σιδηροδρομικής, πάσης φύσεως και μορφής πολιτικής. Έχω την εντύπωση ότι αυτού του είδους σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, όπου όλοι έχουν παίξει με τις ημερομηνίες του Απριλίου, του Μαΐου, του Ιουλίου, την πρώτη, τη δεύτερη, αρχίζουμε και κάνουμε επίσης σπέκουλα εάν θα είναι 21 ή αν θα είναι 28. Μήπως είναι και 14 και μήπως ευνηδιάσει και πότε θα τις προκηρύξει. Πριν από το αρνί, μετά το αρνί. Αυτό κράτησε πολύ. Όταν πάει και στο επίπεδο μαζί με το αρνί και τις εκλογές, όπου ξαφνικά ο ένας βάζει την παράμετρο των παιδιών που έχουν σχολείο, ή των παιδιών που δίνουν εξετάσεις, των νέων που θα φύγουν για να πάνε να δουλέψουν στα νησιά, όσοι πάνε να δουλέψουν σε συνθήκες γαλέρας. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία να μπαίνει τώρα και το κομμάτι ποιος θα πρωθυπουργεύσει και ποιος θα. Τι να σας πω. Είναι κατώτερο της πολιτικής σκέψης. Και σας πω και κάτι, κυρία Πετούρη. Έχω την εντύπωση. Αλήθεια στο λεβάλι μου ότι χαμηλώνει και το επίπεδο των πολιτικών κριτηρίων του λαού. Τα ξανακάνει το πρώτο όνομα στη Μαρκίζα. Όταν λοιπόν όλοι ορίονται ότι παίρνουν το μήνυμα των εκλογών και ότι παίρνουν τον τρόπο με τον οποίο και αναλύουν τις μάζες και κάνουν ποιοτικές έρευνες και κάνουν και δημοσκοπήσεις και παίζουν την πολιτική με όρους Μαρκίζας, ποιος θα είναι πρώτο τραπέζι πίστα. Ειλικρινά το λέω, είναι υποβάθμιση και υποτίμηση των κριτηρίων του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός έχει ανάγκες, ο ελληνικός λαός έχει όνειρα, ο ελληνικός λαός έχει ένα κάρο προβλήματα και ο ελληνικός λαός έχει και μια πολύτιμη εμπειρία της ζωής του. Κατά το πλείστον τα τελευταία 10 χρόνια αρνητική. Και στην τσέπη του, και στον κόπο του, και στον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε τα παιδιά του, και με τον τρόπο με τον οποίο κλείστηκε μέσα στην πανδημία για να την αποφύγει, και τα θύματα που θυσίασε σε όλες αυτές τις διαδικασίες, γιατί δεν ήταν τίποτε οργανωμένο για να τον υποδεχτεί, δεν του αρκεί να πανηγυρίζει επειδή πατάει το κουμπάκι στην τράπεζα που εξακολουθεί να παίρνει προμήθεια όταν πατά το κουμπάκι η τράπεζα. Δεν μου κάτι όμως. Επειδή θα του πούνε ότι κάποιο θα έρθει και επειδή θα έχει το 10%, θα αποφασίσει ποιος θα παίξει. Αυτά τα λένε οι προπονητές στην κερκίδα. Ότι άμα ξεμείνω από επιθετικό ή άμα ξεμείνω από εκεί, έχω στον πάγκο 2 ή 3. Δεν μπορείς να έχεις έναν αόρατο πάγκο από έναν αόρατο τρίτο σε εκλογές που δεν έχουν γίνει. Είναι σαφές το τι λέτε. Είναι και κουραστικό σε τελευταία ανάλυση. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η τραγωδία των τεμπών. Πόσο εκτιμάτε ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στο αποτέλεσμα των εκλογών,
σε ό,τι αφορά το ποιος θα έρθει πρώτο κόμμα και ποιος θα σχηματίσει κυβέρνηση, αλλά σε ό,τι αφορά την πολιτική συμπεριφορά των πολιτών της χώρας. Έχω την εντύπωση ότι θα παίξει ρόλο. Και θα παίξει ρόλο ως σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι και ως αυτό που το κουκουέ λέει, και το έλεγε πολύ πριν από τις εκλογές και αυτές και τις προηγούμενες και τις παραπροηγούμενες, ότι δυστυχώς καλό θα ήταν να μην έρθει η ζωή να δείξει πόσο δίκιο έχουμε όταν λέμε ότι το κράτος δεν είναι προσανατολισμένο, δεν λειτουργεί, δεν έχει συγκροτηθεί ως σύστημα οικονομικό και πολιτικό για να κοιτάει την βελτίωση της ζωής των πολιτών. Αν ήταν τέτοιο κράτος, δεν θα φτάναμε με τέτοια ευκολία σε αυτό το έγκλημα. Δεν θα φτάναμε. Με όσα έχουν προηγηθεί. Γιατί είναι το πρώτο. Δυστυχώς είναι το έσκατο το τελευταίο. Γιατί έχουν προηγηθεί. Έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση περί των ευθυμνών. Αν επιμερίζονται, αν έχει αναλάβει κάποιος το μέρος της ευθύνης που του αναλογεί και κάποιος άλλος. Δεν είναι αυτό που θα κάνει τους Έλληνες να διαλέξουν. Είναι αυτή η ανασφάλεια που προκύπτει από το ότι μπαίνω σε ένα μαζικό μέσο σταθερής τροχιάς για το οποίο έχουν ξοδευτεί δισεκατομμύρια. Επί μακρόχρονικό διάστημα, ποιος θα μπει εκεί? Θα μπει αυτός που πάει με ιδιωτικό τζετ Αθήνα Θεσσαλονίκη? Όχι. Όχι. Θα μπει αυτός που πάει με οδηγό? Όχι. Το αυτοκίνητο? Θα μπούμε όλοι οι υπόλοιποι. Θα μπει λοιπόν η πλατιά μάζα των εργαζομένων και του κόσμου. Ακριβώς. Και συνειδητοποιεί ότι αυτό που του λέγανε και ήξερε και από τους παππούδες του και από τις γιαγιάδες του, ότι είναι το σταθερότερο, είναι λίγο πιο αργό, του φέρανε καινούργια τρένα. Εντάξει, ξέρετε κάτι, η πληροφορία δεν τρέχει μόνο για εσάς και για μένα. Τρέχει και για τον κόσμο πια. Άρα λέτε ότι ήξερε ότι τα τρένα είναι σαπάκια. Έβλεπε πιο μέσα στο τρένο. Σε αντισυστημική ψήφο θα οδηγηθεί στην αποθήκη. Όχι, σε πιο συνειδητή επιλογή. Mm. Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος δεν θα ψηφίσει αυτό που λέγαμε παλιά εκδικητικά, τσαντισμένα ή μόνο οργισμένα. Αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι με το να οργιστείς απλώς και μετά να ξεχάσεις γιατί δεν το αντέχεις να ζεις με αυτή την οργή και οδύνη, δεν σε βγάζει πουθενά. Γιατί και το επόμενο τρένο, κάποιος θα πλουτίσει από το επόμενο τρένο και εσύ θα πληρώνεις πάντα ένα εισιτήριο, όχι κατά ανάγκη φθηνό, για να μην σου πω και ακριβό, που ίσα-ίσα θα το αντέχει η τσέπη σου, γιατί θα είναι ο φτηνότερος από τους ακριβούς τρόπους να μετακινηθείς. Και εσύ και το εμπορεύμά σου και η δουλειά σου και το πανεπιστήμιο σου και ο διπλανός σου. Και την ίδια ώρα ο κόσμος ακούει, βάλια μου, ότι πώς θα το κάνουμε. Ετοιμάζονται να ξοδέψουν δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων για να φτιάξουν τη σιδηροδρομική γραμμή από την Αλεξανδρούπολη στο Αρμένιο. Όχι για να πάει η Ελλάδα μέχρι τα σύνορα και να μπορεί να ταξιδεύει κάποιος προς τα εκεί έτσι, αλλά γιατί είναι απαραίτητο και αναγκαίο με τον πόλεμο που έχει ανοίξει απάνω, ο οποίος κλιμακώνεται δυστυχώς και για μένα είναι αυτό, θα παίξει ρόλο και ας μην φαίνεται. Μπορεί να κλιμακώνεται και επικίνδυνα. Τον βλέπουν και κλιμακώνεται επικίνδυνα για να πηγαίνουν τα στρατά, τα τάγκς, οι στρατιώτες και για το πολεμικό λόγο. Θεωρείτε ότι γι' αυτό γίνεται, γιατί αποφάσισαν να το κάνουν στρατιωτικό μείζον κέντρο την Αλεξανδρούπολη. Πάμε το λιμάνι της κιόλας. Στο οικονόμου, να τον βάλουμε στη συζήτησή μας για να βάλει και εκείνος με τη σειρά του εκτός από τα δικά του ερωτήματα και για τα ερωτήματα των τηλεθεατών και των χρηστών του διαδικτύου. Τάσο, ο λόγος σε σένα. Έχω καταιγισμό ερωτήσεων και θα δεν ξέρω τώρα για από πού να ξεκινήσω, αν θα τις πω όλες μαζί. Όπως νομίζεις, ομαδοποίησέ τις. Πάμε να ξεκινήσουμε με το θέμα ποια είναι η θέση του ΚΚΕ σε σχέση με τις κυβερνήσεις συνεργασίας για την πρώτη εκλογική αναμέτρηση και για τη δεύτερη, αλλά κυριότερα για την πρώτη. Και να προσθέσω εγώ, επειδή η θέση του ΚΚΕ είναι και γνωστή και σταθερή, ποια είναι η θέση του υπό τις παρούσες συνθήκες για τη στήριξη μιας κυβέρνησης μειοψηφίας? Νομίζω ότι ξέρετε τη στάση του κόμματος, οπότε θα απαντήσω πολύ σύντομα και επεξηγηματικά. Δεν μπορείς να συμμετάσχεις σε μια κυβέρνηση που διαχειρίζεται αυτό που εσύ θεωρείς ταξική κόλαση. Ένα κόμμα το οποίο είναι απέναντι και θέλει να διαλύσει αυτό το σύστημα για να αντικαταστήσει, να το αντικαταστήσει με ένα σύστημα που θα είναι ουσιαστικά λαϊκό, δεν έχει νόημα να πάνε στις κυβερνήσεις. Δηλαδή, δεν στέκει πια και η ερώτηση από τη στάση του κόμματος. Έπρεπε να είναι κατανοητό ότι δεν στέκει από τη στάση του κόμματος. Κυβέρνηση ανοχής θα στήριζε το κόμμα. Να σας πω γιατί. Γιατί εμείς δεν πιστεύουμε ότι τα βασικά αγαθά, η υγεία, η παιδεία, οι μεταφορές, τα τρένα, αυτά που λέμε βασικά αγαθά, το νερό,
στο νερό, για το οποίο δεν μιλάει κανένας. Όσο όφιλε να μιλάει αυτόν τον τελευταίο καιρό, μιλάνε από τον ΟΗΕ. Μίλησε σήμερα μέχρι ο Πρωθυπουργός για το πολύ νερό. Πολύ βαριά για το νερό, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Μεγαλύτερο ψεύδος από το ότι ιδιωτικοποιείται. Εμείς φωνάζαμε για το νερό. Δεν είναι θέμα ψεύδους. Είναι θέμα διαχείρισης ακόμα και συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Λοιπόν, κυρία Κανέλη, όμως, να μιλήσουμε και... για το νερό. Αλλά θέλω πάω σε αυτό που είπα. Στάση ανοχής. Να απαντήσω. Δεν υπάρχει θα περίπτωση. Θα έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Εμείς Ελλάδος. Ανοχή δεν πρόκειται να δείξουμε ούτε κατ' ιδέα. Δεν δείχνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στον δρόμο αυτή είμαστε. Είναι η θέση σας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, θα είμαστε, πώς να σας το πω, συνένοχοι. Πώς να σας το εξηγήσω. Με το πιστόλι στον κρόταφο. Και θα απαντήσουμε τράβα τη σκανδάλη. Δεν υπάρχει. Πώς θα το εξηγήσω, δεν έχω άλλο τρόπο να σας το πω. Ναι, ναι, σαφέστερα. Όχι, με τίποτα. Οριζοντίως και καθέτω. Κατανοητό. Επίσης, θα θέλαμε ένα σχόλιο από εσάς σε σχέση, αναφερθήκατε πριν σε αυτό, την επίσκεψη του Xi Jinping στη Μόσχα και το πώς μεταβάλλεται πια η συνθήκη και οι πολύ ανησυχητικές εξελίξεις που υπάρχουν στο πεδίο της Ουκρανίας. Κοιτάξτε, δείτε. Άμα αρχίσουμε να μιλάμε για την επαναφορά της πολυπολικότητας του κόσμου και αρχίσουμε να μιλάμε για πολλούς πόλους, από την ώρα που η Δύση αποφάσισε ότι η παγκοσμιοποίηση δεν της κάθεται γιατί ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος και η Κίνα είναι ένας μεγάλος γίγαντας και μπορεί να της ανοίγει ο επόμενος αιώνας. Και γιατί μετά τον οργανισμό εμπορίου δεν με παίρνει η ώρα να τα αναλύσω όλα αυτά. Αυτή είναι η πρόβλεψη πολλών αναλυτών. Ότι δημιουργείται λοιπόν αυτή η αντίληψη. Όποιος ήταν λίγο προσεκτικός θα ήξερε ότι τα πράγματα αλλάζουν από την εποχή που συμπληρώθηκε εκείνη η περίφημη συμφωνία AUKUS. Έτσι λέει ο πολλής κόσμος, έτσι. Ναι. Σε Αυστραλίας, Βρετανίας και τα λοιπά. Πού πετάχτηκε η Ευρώπη έξω και πάει λέγοντας. Ή το Ουκρανικό, επίσης κάποιος πρέπει να ξέρει ότι δεν είναι κάτι που άνοιξε τώρα. Η σφήνα στο υπογάστριο της Ρωσίας. Ακριβώς για να είναι στραμμένη στο πρόβλημα που έχει από εδώ και να μην συμπλέψει σε έναν βαθμό με την Ανατολή, είχε τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτό που πιστεύανε. Αυτή τη στιγμή η Αμερική προσπαθεί να παραμείνει ηγέτης σε επίπεδο πλανητάρχη και υπάρχει αμφισβήτηση ευθεία από κάτω και της πολιτικής της και από πάρα πολλούς άλλους ισχυρούς πόλους. Λοιπόν, σε αυτό το επίπεδο του καπιταλιστικού θηριώδους ανταγωνισμού, όπου στην πραγματικότητα όλοι τρέμουν αυτή τη στιγμή, μήπως δώσει όπλα, μήπως παίξουν με το νόμισμα. Αυτά είναι αυτά που μαθαίνουμε οι πολλοί. Αυτά που ξέρουν αυτοί που τα διανέμουν, είναι ο πλούτος και πού θα πάει. Κυρία Κανέλη, ένα λεπτό τάσο. Ο τεχνητός διαχωρισμός Ανατολής Δύσης, δηλαδή το ανατολίτικο αντινάτο που συμπτύσσεται τώρα, έτσι, ο τρόπος με το οποίο το τραπεζικό σύστημα. Ο κόσμος ακούει, απαγορεύτηκε στον Πούτιν να έρθει εδώ. Για το τραπεζικό. Ωραία. Και να κυκλοφορήσει και το τραπεζικό. Και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή με τα νομίσματα που έχει στα χέρια της η Κίνα, όχι αυτό του λέω, με τα νομίσματα που έχει στα χέρια της η Κίνα. Ο κόσμος ακούει πόπο του στρώσαν κόκκινο χαλί, άρα τον αναγνωρίζουν ως αρχηγό στο Κρεμλίνο, που τα βλέπει πάλι σε στυλ μαρκίζας, ενώ από κάτω παίζεται ένα θηριώδες παιχνίδι εμπορικό και χρηματιστηριακό. Για βάλει και την άλλη θέση, την άλλη ερώτηση για το τραπεζικό σύστημα. Πόσο ανησυχεί την κυρία Κανέλη το γεγονός ότι είχαμε την κατάρρευση της Silicon Valley Bank, ακολούθως της επιπτώσεις. Την πτώχευση πια, δεν ήταν απλή. Ναι, ναι, την πτώχευση. Τις επιπτώσεις στην Credit Suisse και την πώλησή της και στη συνέχεια την επίθεση στην τραπεζική μετοχή της Deutsche Bank. Φαίνεται ότι το τραπεζικό σύστημα έχει αρχίσει και παρουσιάζει σημάδια αστάθειας σε ένα ήδη δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Ξέχνετε την ερώτηση, που, αν κάνει κάποιος αυτή την ερώτηση, οποιοδήποτε πολίτη στην Ελλάδα, μόλις ακούει τραπεζική κρίση, αρχίζει και σφίγγεται, μαζεύει τις τσέπες του, κλείνεται κάπου, γιατί ξέρει ότι θα έρθουν να τα πάρουνε. Θα έρθουν να του πάρουνε και την τελευταία δεκάρα που μπορεί να του έχει απομείνει. Θα του υποθηκεύσουν από την αρχή, αν χρειαστεί και γενικευτεί αυτή η τραπεζική κρίση, θα αρχίσουν τις περικοπές στα βασικά πράγματα, θα αρχίσουν τις περικοπές των συντάξεων. Δεν έχει θωρακίσει το τραπεζικό σύστημα, η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το ελληνικό σύστημα μοιάζει να είναι θωρακισμένο. Μην ακούσω ότι το κάνει η κυβέρνηση, θα πεθάνω. Αλήθεια σας το λέω. Είναι θωρακισμένο. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αν αυτή τη στιγμή έχει χρήματα, είναι πρώτα απ' όλα γιατί δεν είναι αμυγός ελληνικό πια. Και το ξέρετε. Σωστά. Δεν είναι αμυγός ελληνικό. Είναι, όχι, δεν είναι. Να μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Υπό λειτουργία και υποπτή αλωνών είναι οι τράπεζες
στην Ελλάδα. Όχι, αλλά είναι, το σώσαμε εμείς. Είναι η Ευρωπαϊκή και δεν εμείς το σώσαμε. Εμείς το σώσαμε. Τα ταμεία των συνταξιούχων. Τα ταμεία των. Είναι θωρακισμένο πάντως. Θεωρείτε ότι. Θωρακισμένο από ποια άποψη είναι θωρακισμένο. Τι μπορεί να είναι θωρακισμένο σε μια Ευρώπη που καταραίει, αν καταρρεύσει η Ευρώπη και έχει εκχωρήσει και μέρος των κυριαρχικών σου δικαιωμάτων. Πώς μπορεί να είναι θωρακισμένη η χώρα. Ποιος έχει αυτή την ψευδαίσθηση. Αν ο πόλεμος γενικευτεί, δεν πανάχει 800 ανάτου εδώ. Θα εμποδίσει κάποιον να φύγει ένα πύρευλο να πέσει στην Αλεξανδρούπολη. Σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο. Δεν υπάρχει θωράκιση. Πουλιέται παραμύθι στη θωράκιση. Σας το θυμίζω. Πουλιέται παραμύθι. Κυρία Κανέλη, μια και. Από την ώρα που παίζω στο χρηματιστήριο και το χρηματιστήριο είναι ψυχολογία. Τι περιμένετε τώρα, να είναι χαρούμενοι οι Έλληνες γι' αυτό. Πηγαίνετε και ρωτήστε διαφόρους που είχαν σε άλλα νομίσματα τα σπίτια τους και τα χάσανε. Κυρία Κανέλη, μια και μπήκαμε στην εξωτερική πολιτική που είναι και τομέα σας, θα ήθελα να σχολιάσετε την. Και δεν ανεξάρτητε από την οικονομική. Καθόλου. Ούτε από την νομισματική. Καθόλου. Ούτε καν από το νερό. Καθόλου. Γι' αυτό συνεχίζω και εγώ την. Δηλαδή η πολιτική ερώτηση. Στην Αφρική δεν μπορεί παρά να εξαρτιέται από το Νίγηρα, στον οποίο έχουν πέσει τα συμφέροντα κάτω. Είναι δοχεία, προφανώς. Από τον ποταμό, ο οποίο περνάει από 8 χώρες. Θέλω απλώς να σας ρωτήσω να σχολιάσετε τα διπλά τηλεγραφήματα, τα ευχετήρια τηλεγραφήματα Ερντοάν Τσαβούσογλου ανήμερα τη 25η Μαρτίου για την εθνική μας εορτή. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Αν αυτό προϊονίζεται, δηλαδή ένα ουσιαστικά καλό κλίμα, μια. Είμαστε και οι δύο στον Άντο. Μια. Είμαστε. Καλής. Έχουμε κοινό προμηθευτή μεγάλο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε. Συμμετέχουμε κόντες άκοντες στον πόλεμο. Ήμασταν, στον πόλεμο στην Ουκρανία. Εντάξει. Μετατοπίζονται τα συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή μιλάτε για έναν πρωθυπουργό, ο οποίος βριζόταν με έναν άλλον πρωθυπουργό, αμέσως μετά από ένα ραντεβού που είχαν, αν θυμάμαι καλά, στο Βόσπορο και βλέπαμε το πλάνο να γναντεύουν το Βόσπορο, στο οποίο δεν μάθαμε ποτέ τι κουβεντιάστηκε. Μπορώ να αρχίσω λοιπόν και εγώ να σπεκουλάρω και να λέω ότι είναι η συμφωνία που κλείσανε τότε, άμα θα πάμε σε εκλογές, θα τα μαζέψει και θα τα μαζέψω. Μπορώ να το σκεφτώ, βεβαίως μπορώ. Αφού δεν είχα ποτέ μου καμία επίσημη ενημέρωση. Ακούστε, προηγήθηκαν εντάσεις, προηγήθηκαν εκβιασμοί από τους τρίτους. Δηλαδή που δεν ήταν ποτέ τρίτοι, είναι οι πάτρονες και των δύο. Αν θα πάρεις F16 ή δεν θα πάρεις F16, τι θα σου δώσω, πώς θα μου δώσεις. Όλα αυτά με ακριβότατο αντίτιμο. Εντάξει. Επομένως, εμένα με ανησυχεί αυτή η ηρεμία. Μάλιστα. Για να σας εξηγήσω γιατί με ανησυχεί. Γιατί είναι μια διασφαλίζει το Αιγαίο, όχι, διασφαλίζει το Αιγαίο ως μια μη διαταρασόμενη, απίστευτα μεγάλη, στρατιωτικοποιημένη περιοχή. Στρατιωτικοποιημένη από την αρχή μέχρι το τέλος της. Από τη Σούδα μέχρι τα σύνορα. Θέλουν λοιπόν να έχουν ήσυχα και τα από εδώ, ήσυχα και τα από εκεί, γιατί πάμε για κλιμάκωση του πολέμου απάνω. Μάλιστα. Στα πλαίσια αυτού του πράγματος, νομίζω, προσπάθησε να πείσει ότι τα μέτωπα είναι αλλού και δεν είναι με την Ελλάδα. Τάσο, έχουμε άλλες ερωτήσεις. Προεκλογικό το βλέπω. Κυρία Πρωθυπουργέ, είναι μια προσέγγιση διαφορετική και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Μια τελευταία ερώτηση και προς τη Λιάνα. Τι πρέπει να γίνει με τα σχολεία ερείπια που υπάρχουν σε όλη την επικράτεια της χώρας και πώς πρέπει να αλλάξει το εκπαιδευτικό σύστημα, ούτως ώστε να μην απαιτείται από τους γονείς να πληρώνουν τόσα πολλά χρήματα στα φροντιστήρια και γιατί δεν έχουν την εκπαίδευση που θα ήθελαν να σχολεία. Αυτό το είχαμε απευθύνει. Όχι, ευθέως σου λέω. Αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι, αν ξέρεις καλά και θα θυμάσαι καλά, ότι οι προσπάθειες του κόμματος για τη σεισμική θωράκιση της χώρας είναι άοκνες εδώ και 20-30 Σωστά. χρόνια. Έχουμε βγάλει φυλάδια πληρωμένα από την τσέπη μας παντού. Έχουμε συντελέσει και με πίεση να υπάρξει εκείνος ο πρώτος στις αρχές δεκαετίας του 80 αντισεισμικός κανονισμός. Αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι δεν είναι ελεγμένα τα δημόσια κτίρια και τα σχολεία. Το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα σχολεία. Το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα σχολεία σε κοντέινερ, σε άπειρες περιπτώσεις, έτσι, και για λόγους χώρου. Σε κτίρια που είναι όχι έτοιμα να γκρεμιστούν, πέφτουν ήδη σοβάδες στο κεφάλι ή γίνονται επισκευές και σκοτώνονται τα παιδιά. Για μένα, ναι, είναι η επιτομή του γιατί δεν πρέπει να συνεργαστείς με αυτούς. Λοιπόν, λεφτά δεν μπορεί να μην υπάρχουν για αυτή την ιστορία. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Και φτάνουμε να μιλάμε για το αν θα έρθει το Χάρβαρντ εδώ,
για να παραλάβει παιδιά τα οποία λοταρία θα έχουν επιζήσει από το σχολείο που δεν έπαιζε και θα φτάσουν στην ηλικία να πάνε στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, πολύ, όταν ξεκινάς από σεισμόπληκτες περιοχές και σχολεία για να τα στείλεις στο Χάρβαρντ και πρέπει να είσαι περήφανος γιατί θα έρθει το Χάρβαρντ να ανοίξει παράρτημα στο Περιστέρι, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι ένα σχήμα παράλογης αγνόησης των αναγκών του λαού. Θα με επιτρέψετε να πω κάτι. Είπες Παρίσι. Είναι κυριολεκτικά μεγαλειώδες. Σαν ένα εργατικό άγαλμα που πρέπει κάποιος να το κρατήσει, το πώς αντιδρούν οι Γάλλοι στην πολιτική την άθλια εναντίον τους, οι Γάλλοι εργάτες, οι Γάλλοι εργαζόμενοι που είναι στον δρόμο και όταν λένε απεργία. Είναι κινητοποιήσεις οι οποίες θυμίζουν λίγο τα κίτρινα γυλαίκα. Και αξίζουν στα αλήθεια την στήριξή μας, γιατί είναι οι εργάτες που απεργούν, δεν είναι μόνο τα κίτρινα γυλαίκα στον δρόμο. Είναι όλοι. Λέω, θυμίζουν εκείνη είναι την περίοδο. Όλοι. Δεν μπορούν να το θυμίσουν, γιατί τα κίτρινα γυλαίκα είναι, είναι μία μορφή από το κίνημα, δεν είναι το σύνολο του κινήματος. Η απεργία είναι και ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν οι Γάλλοι. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή ο καπιταλισμός δεν ενδιαφέρεται για την τέχνη, ενδιαφέρεται περισσότερο για το χρηματιστήριο της τέχνης. Πιστέψτε με, αυτή τη στιγμή υπάρχουν υπέροχες παραστάσεις από ηθοποιούς που με τις κινητοποιήσεις τους χρειάστηκε να ζήσουν πολύ καιρό χωρίς τα θέατρά τους. Υπάρχουν πολύ ωραία πράγματα που γίνονται σε αυτόν τον τόπο και η αποκοτιά των καλλιτεχνών θέλει τη στήριξη του κόσμου και του τρόπου με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπίσουν τα πράγματα. Καλά κάνετε. Αγαπητή κυρία Κανέλη, είστε άνθρωπος της τηλεόρασης. Δεν αγαπάει την τέχνη. Όλους ξέρετε ότι όταν πρέπει να παραδώσουμε, πρέπει να παραδώσουμε. Πρέπει να παραδώσουμε. Και πρέπει να παραδώσουμε τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Η τέχνη της συνέπειας του χρόνου. Να είστε καλά.